και ο δεύτερος άγγελος εσάλπισε και ως όρος μέγα πυρή και όμενον ευλήθη στην θάλασσα. Και γέρετο το τρίτον της θαλάσσης αίμα και απέθανε το τρίτον των κτισμάτων των εν τη θαλάσση τα έχοντα ψυχάς και το τρίτον των πλοίων διεφθάρει. Ευρισκόμεθα αγαπητοί μου στο 8ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, όταν οι άγγελοι σαλπίζουν. Ευρισκόμεθα στο σάλπισμα του δευτέρου αγγέλου, όπως θα ενθυμίστε. Με το σάλπισμα του δευτέρου αγγέλου βλέπουμε ότι έπεσε στην θάλασσα ένα αντικείμενο. Λέγει εσάλπισε ο άγγελος και έπεσε ως όρος, σαν βουνό. Όχι βουνό, αλλά σαν βουνό. Μέγα. Το οποίο εκέτο με φωτιά, δηλαδή ήταν πειρακτωμένο και έπεσε στην θάλασσα. Και με την πτώση αυτή στην θάλασσα, το τρίτον της θαλάσσης της γης, μετεβλήθη σε αίμα, δηλαδή κοκκίνησε και απέθανε το τρίτον από τα ζώα που ήσαν μέσα στην θάλασσα, αλλά και όσα πλοία ευρέθησαν, το τρίτον των πλοίων διεφθάρει, κατεστράφη. Με το σάλπισμα λοιπόν βλέπουμε αυτό, ότι έπεσε στην θάλασσα ένα αντικείμενο πολύ μεγάλο, που θα μπορούσε βεβαίως να συγκριθεί με ένα βουνό, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και το οποίο ήταν πυρίφλεκτον. Μία φοβερή πληγή πραγματικά έχουμε εδώ, αλλά εν τούτης είναι συγκρατημένη. Διότι αναφέρεται εις το τρίτον της θαλάσσης, εις το τρίτον του εναλίου, της εναλίου ζωής, δηλαδή της ζωής που υπάρχει μέσα στην θάλασσα, και εις το τρίτον των πλοίων. Φοβερή με πληγή, αλλά συγκρατημένη, όπως σας είπα. Εδώ θα ήθελα να προσέξετε λιγάκι. Πολλοί ερμηνευτέ παλαιοί, όπως είναι ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, τον οποίον βεβαίως ακολουθούμε, όπως σας είχα πει ήδη από πέρσι, και είναι οδηγοί μας, ο Αρέθας, ο οποίος ακολουθεί και αυτός με τη σειρά του τον Άγιον Ανδρέα, μη έχοντες τα σημερινά δεδομένα ή το αδύνατον να ερμηνεύσουν ρεαλιστικώς το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Γι' αυτό θα δείτε ότι ερμηνεύουν, προσπαθούν να ερμηνεύσουν πνευματικώς, αλληγορικώς. Όμως όταν συναντάτε μία ερμηνεία η οποία είναι αλληγορική και η ιδία έρχεται να σας φωνάξει ότι δεν σηκώνει αλληγορική ερμηνεία, τι θα έκανατε? Ύστερα αυτός ο Αρέθας σημειώνει το εξής: ούτως εκδέθεστε δι σύμβολα πράγματος, ούτε ενέργεια της προκειμένης αποκαλύψεως παριστώσεις. Λέγει ότι έτσι πρέπει να τα δεχθούμε τα πράγματα, ότι είναι σύμβολα και ότι δεν μπορούν να έχουν αυτά πραγματικά μία ενέργεια, διότι ευρίσκοντο εις μία εποχή που ήταν αδιανόητη η δυνατότητα πραγματώσεως των λεγόμενων και αποκαλυπτωμένων από το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα, που μου φαίνεται σας το έχω ξαναπεί, είναι το εξής. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό, δεν είναι μακριά, είναι λίγο πιο κάτω, ότι εις των χώρων της Μεσοποταμίας, λέγει εις των χώρων του Τίγρε, Τίγρητος και του Εφράτου. Σαφώς. Όπως σαφής είναι και η περίπτωση ότι στην Μεσοποταμία, θα πούμε εξ των δύο ποταμών, ετέχει και ο Παράδεισος των Πρωτοπλάστων. Δεν σηκώνει καμιά αλληγορία. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος στο βιβλίο του, στις ομιλίες του στην Εξαήμερο, ξέρουμε πολύ καλά την μέθοδο της αλληγορίας. Πολύ καλά ξέρουμε την μέθοδο, αλλά δεν σηκώνει η αλληγορία. Είναι ιστορία, είναι ιστορία, ιστορία. Όχι αλληγορία. Μην ξεχνάτε δε ότι η Αλεξανδρινή σχολή, μάλιστα κυριότατος εκπρόσωπός της είναι ο Οριγένης, έπεσε έξω ακριβώς σε μια υπερβολή της αλληγορίας. Ότι μπορούμε να αλληγορήσουμε κάτι σε κάποιο σημείο, αυτό είναι αληθές. Αλλά δεν μπορούμε να αλληγορούμε τα πάντα, ό,τι βρίσκουμε μπροστά μας, μόνο και μόνο επειδή δεν καταλαβαίνουμε.
μπορούμε να το αφήσουμε ανοιχτό. Έτσι, δεν μπορούμε να αλληγορήσουμε τα πάντα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και ένα παράδειγμα που σας είπα προηγουμένως. Μας λέει εκεί στη Μεσοποταμία ότι θα γίνει ένας φοβερός πόλεμος. Θα συγκεντρωθούν 3 στρατοί. Υπηκών, αλλά το υπηκόν όμως δεν είναι άλογα. Είναι μια εικόνα αυτό, που θα αποτελούνται οι στρατιώτες μόνοι σε 20 μυριάδες. Είναι γνωστό ότι οι μυριάδες είναι 10.000, συνεπώς έχουμε 200 εκατομμύρια στρατό. Πώς θα ήταν δυνατόν ποτέ, θα έλεγε ένας παλαιός ερμηνευτής, και μάλιστα πολύ παραπάνω τότε που εγγράφει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, μην ξεχνάτε ότι κάπου τον 6ο αιώνα είναι Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, κάπου τον 7ο-8ο αιώνα ή έστω και κάπου 9ο είναι ο Αρέθας. Πώς θα ήταν δυνατόν να εξηγήσει αυτή την περικοπή ένας παλαιός ερμηνευτής? Όλοι οι κάτοικοι της γης δεν ήσαν 200 εκατομμύρια. Πώς λοιπόν θα έλεγε ότι 200 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια, κάποια λιγορία πρέπει να υπάρχει εδώ. Δηλαδή, σε σπρώχνει το κείμενο να χρησιμοποιήσεις αλληγορία. Αντίστροφα σήμερα, μας σπρώχνει το κείμενο να μην χρησιμοποιήσουμε αλληγορία. Διότι μόνο η Κίνα που συνορεύει με αυτόν τον χώρο της Μεσοποταμίας, μόνη η Κίνα, μόνη, διαθέτει 200 εκατομμύρια στρατό. Μόνη η Κίνα. Και όμως λέει ότι τα 200 εκατομμύρια θα είναι από 3 έθνη. Άρα, τι βλέπουμε? Ότι οι παλαιοί ερμηνευτές ή το αδύνατο να φανταστούν την πραγματικότητα των εσχάτων. Γι' αυτό πολύ σοφά σημειώνει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας το εξής. Ο χρόνος, αυτό μάλιστα το σημείο να μην το ξεχάσετε ποτέ, είναι ένα πολύ σοβαρό και σπουδαίο σημείο που αποτελεί κλειδί τροχοντινά στην επιχείρηση της ερμηνείας. Ο χρόνος αποκαλύψει και η πείρα της νύφουση. Δηλαδή, όσο περνάει ο καιρός, ο χρόνος, και η πείρα εκείνη που έχουν καθαρή καρδιά, της νύφουση, αυτοί που ζουν μια νυπτική ζωή, η πείρα και ο χρόνος, σε εκείνους που έχουν καθαρή καρδιά θα αποκαλύπτεται η αλήθεια. Συνεπώς, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα κλειδί με το οποίο δυνάμεθα να προχωρούμε στην ερμηνεία αυτού του δυσκολοτάτου, μυστηριοδεστάτου βιβλίου της Αποκαλύψεως. Γιατί ειλικρινά πολλές φορές βρίσκομαι σε μια δυσκολία να σταθώ μπροστά στο κείμενο και λέγω τώρα εδώ τι. Και όπως παρατηρώ τους αρχαίους ερμηνευτάς, το αφήνουν κενό, άδειο. Δηλαδή δεν απαντούν. Ή απαντούν αλληγορικά. Γι' αυτό μη σας κάνει εντύπωση αν κάποτε δείτε να αφήνουμε κενά. Δηλαδή αναπάντητα κάτι. Κάποια σημεία αναπάντητα. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Δεν ήρθε για αυτά η ώρα. Για εκείνα που ήρθε η ώρα μπορούμε να απαντήσουμε. Έτσι, να μην ξεχνάμε ότι όταν θα γίνεται η πλήρωση, τότε θα γίνεται μια εκπληκτή κατανόηση. Θα μένουμε με το στόμα ανοιχτό και θα λέμε, κοίταξε να είδεις, αυτό είναι γραμμένο. Και αυτό βεβαίως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Η πληγή αυτή του δευτέρου σαλπίσματος υπενθυμίζει την πρώτη πληγή, ομοίως την πρώτη πληγή του Φαραώ, που είναι ο μολυσμός των υδάτων. Το όρος κατά τον Αρέθα είναι η οργή του Θεού. Είδατε αλληγορία. Τι είναι το όρος? Η οργή του Θεού που πέφτει επάνω στη γη κατά των ασεβών. Αλλά δύναται να είναι όμως και ένα αντικείμενο που πέφτει επί της γης και που εκφράζει η πτώση του αντικειμένου την οργή του Θεού, επιφέροντας το αντικείμενο καταστροφή επί της γης. Βλέπετε, δεν απομακρυνόμεθα, ακόμη κι αν την αλληγορία χρησιμοποιήσουμε, όπως εδώ ο Αρέθας, όμως πάλι μπορούμε να το δούμε το σημείο αυτό
πάλι ως οργή του Θεού, όχι όμως κατά ακαδημαϊκών τρόπων, αλλά με το μέσον ενός αντικειμένου, που το λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, ότι το είδα σαν ένα μεγάλο βουνό πυρίφλεκτον να πέφτει επάνω στη γη. Αυτό το αντικείμενο, προφανώς κατά την περιγραφή, πίπτοντας στα νερά της θάλασσης, θα μολύνει την θάλασσα. Βέβαια σε περιορισμένη έκταση, διότι λέει το τρίτον της θαλάσσης. Αν υποτεθεί βέβαια ότι έχουμε τρεις μεγάλους ωκεανούς, ας πούμε των Ειρηνικών ωκεανών, πολύ χοντρικά μιλάω τώρα, των Ειρηνικών ωκεανών, των Ατλαντικών ωκεανών, ας πούμε και των Ινδικών ωκεανών, όλος εκείνος ο χώρος της θαλάσσης που είναι μεταξύ της Ανατολικής Αφρικής, της νοτίως των Ινδιών και της, της Αυστραλίας, ας πάρουμε όλο αυτόν τον χώρο, τρεις μεγάλοι χοντρικά ωκεανοί, θα μπορούσαμε να είπουμε ότι θα ευάλετο, θα προσευάλετο ο ένας ωκεανός, το 1/3 της γης. Δηλαδή περιορισμένη αυτή η καταστροφή, εντελώς περιορισμένη. Πώς μπορεί να μολυνθεί σήμερα μια θάλασσα, ενώ σε μια περασμένη εποχή, μόλις πριν από 20-30 χρόνια, ήταν αδιανόητο. Σήμερα είναι τόσο διανοητόν, ώστε να τρομάζομαι με πόση μεγάλη ευκολία μπορεί να μολυνθεί ένας ωκεανός. Και βεβαίως, όχι μόνο με ένα μηχανικό τρόπο, όπως είναι η περίπτωση να χυθεί πετρέλαιο επάνω στην θάλασσα, αλλά μόνο, αγαπητοί μου, μία βόμβα να πέσει ή ένα μηχάνημα να πέσει, το οποίο να είναι ράνδι ενεργών, αυτό αμέσως θα μολύνει τα νερά. Δηλαδή σήμερα είναι ευκολοτάτη η μόλυνση του νερού, ευκολοτάτη. Αλλά και η συνέπεια του πράγματος είναι ότι έχουμε και θάνατο της αναλύου ζωής. Είναι πολύ φυσικό. Όταν έχουμε ραδιενέργεια υψημένη, όταν έχουμε μόλυνση των υδάτων, τα ψάρια τι κάνουν, ψωγούν. Αλλά ακόμη και τα καράβια που θα βρίσκονται εις των χώρων εκείνων, που θα ευάλετο, ο χώρος, τα καράβια αυτά ομοίως θα κατεστρέφονται. Πάντως θα επανέλθω και θα σας πω, ξαναλέγω, ότι η καταστροφή αυτή είναι εντελώς περιορισμένη, όπως και η επομένη της επομένης πληγής, όπως και η προηγουμένη, η πρώτη πληγή, και εκείνη αναφέρεται εις το 1/3. Έτσι, η πρώτη πληγή αναφέρεται εις τα φυτά, εις την ξηρά. Η δεύτερη πληγή αναφέρεται εις την θάλασσα, πάντα το 1/3. Βέβαια, όταν λέμε το 1/3 δεν σημαίνει με τα μαθηματικής ακριβίας. Το 1/3 σημαίνει ένα τμήμα, απλώς περιορισμένο, λιγότερο από το μισό, χοντρικά. Η τρίτη πληγή αναφέρεται σε κάτι άλλο, στα γλυκά νερά. Τα θαλασσινά νερά ευλήθησαν, τώρα τα γλυκά νερά θα βληθούν. Και έρχομαι, αγαπητοί, στην τρίτη πληγή. Θα επανέλθω στη Δευτέρα, διότι θα συνδεθεί με την Τρίτη. Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε και έπεσε εκ του ουρανού αστήρ, μέγας και όμενος ως λαμπάς. Και έπεσε επί το τρίτον των ποταμών και επί τα σπηγάς των υδάτων. Και το όνομα του αστέρος λέγεται ο Άψυνθος. Και εγέρατο το τρίτον των υδάτων εις Άψυνθον. Και πολλοί των ανθρώπων απέθανον εκ των υδάτων ότι επικράνθησαν. Έτσι βλέπουμε καθαρά ότι πλήττονται τα γλυκά νερά, αφού σαλπίζει ο τρίτος άγγελος, πίπτει, λέγει, πίπτει ένα αστέρι μεγάλο από τον ουρανό, όχι από τα αστέρια που είναι στον ουρανό, θα δούμε τι μπορεί να είναι, και όμενον πυρπολούμενον ως λαμπάδα, ως βολίδα. Εξάλλου η λέξη βολής είναι και αστρονομικός όρος, αναφέρεται ακριβώς σε αυτά τα οποία πέφτουν επάνω στη γη και λέγονται βολίδες ή μετεωρίτες, ή άλλο η βολής, άλλο η ο μετεωρίτης, θα δούμε. Και ακόμη πέφτει και καταστρέφει τα νερά της γης, αλλά κατά το 1/3, όχι όλα τα νερά της γης. Και πολλοί άνθρωποι που ήπιαν από εκεί
έπαθαν δηλητηρίαση. Δηλαδή πέθαναν. Το όνομά του ήταν Άψυνθος, που θα πει πικρός, θα το δούμε παρακάτω. Δεν φαίνεται πιθανός να πρόκειται περί αλληγορικής πληγής, όπως λέγαμε και στην πρώτη περίπτωση. Όπως θεωρείται ότι ο Αστήρ είναι ο διάβολος, κατά τον Ανδρέα Κεσαρίας, ο Αστήρ είναι ο διάβολος, ο οποίος πίπτει, διδατηρότερη αλληγορική ερμηνεία, και ανατροπήν θολεράν και πικράν διειδονείς φωτίζων τους ανθρώπους και δια τάφτην συγχωρούμενος τα στιμωρητικάς αυτής επάγειν εντάφθα μάστιγας. Το επετράπει, πέφτει ο διάβολος στη γη, το επετράπει να επιφέρει πληγές επάνω στη γη. Ή κατά τον ίδιον ερμηνευτήν των Άγιων Ανδρέων, τον αστέρα, γιατί προσέξτε, ο ίδιος ερμηνευτής μπορεί να βάλει 2-3 ερμηνείες να πει πιθανώς είναι αυτό, πιθανώς αυτό ή πιθανώς εκείνο και ένα τρίτο. Ή, λέγει ο ίδιος, τον αστέρα δηλούν τα κατά των δηλωθέντα καιρών αλγινά σημαίνεστε, που έρχεται πιο περισσότερο στην πραγματικότητα και φεύγει από την αλληγορία, ουρανόθεν της ανθρώπης επέρχεστε, αναφέρονται στα δεινά που πρόκειται να έρθουν στη γη, ότι γάρ πικρά συμβήσετε της πρώτης συντελείας ευρισκομένης. Θα συμβούν θλιβερά πικρά πράγματα λίγο πρώτης συντελείας στους ανθρώπους. Ον τα ορώμενα πρόθρωμα, μάλλον δε προήμια, προλαβών ο Κύριος επιστώσατο. Εκείνα τα οποία θα βλέπουν και τα οποία θα είναι προδρομικά, μάλλον λέει προημιακά, όπως ο Κύριος επρόλαβε πριν από 2000 χρόνια ο Ιησούς Χριστός και μας έδωσε την πίστοση αυτών των πραγμάτων. Ίσως λοιπόν, αγαπητοί μου, χωρίς να αποκλείεται και αυτή η πνευματική ερμηνεία της πληγής, που μάλλον αποτελεί την μια πλευρά, να πρόκειται περί μιας αισθητής πληγής σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα. Και πάντα θα πρέπει, όταν βλέπουμε την Αγία Γραφή και φιλοσοφούμε ή θεολογούμε επί της ιστορίας, πάντοτε το κριτήριό μας θα είναι τούτο: αποστασία, τιμωρία. Αν θέλετε να κάνετε μια πολύ καλή πρόβλεψη τι μπορεί να συμβεί σε ένα λαό, δεν υπάρχει ασφαλεστέρα πρόβλεψης άλλο ότι μπορεί αυτό να είναι πολύ γρήγορα ή πολύ αργά. Αλλά είναι ασφαλεστάτη πρόβλεψης τούτο: αποστασία ίσον τιμωρία. Επιμονή στην αποστασία, καταστροφή. Επιμονή ακόμη στην αποστασία, εξαφάνιση από την ιστορία. Αν διαβάσετε την Παλαιά Διαθήκη θα δείτε ακριβώς αυτό το σχήμα να υπάρχει εκεί. Αποστατεί ο λαός, τιμωρείται από τον Θεό. Μετανοεί, επανέρχεται, θεραπεύεται, πάλι αποστατεί από τον Θεό και πάλι τιμωρείται και ούτω καθεξής. Ο Ισραήλ δεν χάθηκε, γιατί ο Θεός έχει κάποιο σχέδιο. Άλλοι λαοί χάθηκαν όμως. Έτσι, αν θέλαμε να προβλέψουμε μια καταστροφή για ένα λαό, θα δούμε τον τρόπο της ζωής του και θα βγάλουμε συμπεράσματα. Αν με ρωτήσετε, χωρίς βέβαια να διεκδικώ φυσικά προφητικό χάρισμα, αλλά είναι κάτι που κάθε πιστός μπορεί να το δει, αν θα έπρεπε να με ρωτήσετε πώς θα βλέπουμε τα πράγματα στη σύγχρονη ζωή μας εδώ στην Ελλάδα, αν όχι σε μια παγκόσμια κλίμακα, θα σας έλεγα πολύ άσχημα. Πολύ άσχημα. Εγώ ξημερώνομαι και βραδιάζομαι πάντοτε σαν κάτι να περιμένω. Είναι παλιό, είναι τα τελευταία χρόνια αυτό που σαν κάτι περιμένω. Τι περιμένω, τι να σας πω πιο πολύ, κάτι περιμένω. Διότι δεν πάμε καλά ως λαός. Έχουμε τόσο ξεφρενιάσει, έχουμε βγάλει στη δημοσιότητα πια το βρώμικο υποσυνείδητό μας και κινούμεθα με τέτοιο βαθμό καλπάζοντα αποστασίας, ώστε δεν μένει παρά μόνο πλέον να έλθει, να εξαντληθεί θα λέγαμε η μακροθυμία του Θεού και να έλθει η τιμωρία. Έτσι το αισθάνομαι. Νομίζω ότι είναι κάτι που πάρα πολλοί θα πρέπει κάπως έτσι να το αισθάνονται. Λοιπόν, ίσως πρόκειται και εδώ περιμολύνσεως του περιβάλλοντος. Διότι λέγει ότι θα βληθούν τα γλυκά νερά, αυτά που πίνουμε φυσικά, τα ποτάμια. Σημειώσατε ότι πολλές πόλεις, όπως και η δική μας η πόλη εδώ, υδρεύεται από έναν ποταμό. Δεν έχουμε πηγές, δεν έχουμε πηγάδια, υδρευόμαστε από έναν ποταμό. Εάν λοιπόν ο ποταμός αυτός βληθεί, μολυνθεί,
τότε τι θα πει η πόλη. Το σκεφτήκατε αυτό, αγαπητοί μου, έχει τεθεί κι άλλο και αυτό το θέμα υπόψη και οι αρμόδιοι το ξέρουν αυτό. Έχετε υπόψη ότι μπορεί να βληθεί σε μια δεδομένη στιγμή το ποτάμι, ο ποινιός, και να μην έχουμε νερό να πιούμε, τι θα έκανε η Λάρεση, πού θα πήγαινε να βρει νερό να πιει. Το σκεφτήκατε αυτό. Αλλά πώς μπορούσε να προσβληθεί το περιβάλλον? Από μια πάλι πτώση κάποιας βόμβας, δεν λέω πια ατομικής ή νετρονίου ή υδρογονοβόμβα, τι να πω, κάθε φορά έχουμε δει κάτι καινούριο. Απλώς ένα μηχάνημα που εκρηγνήμενο να δημιουργήσει ραδιενέργεια. Και έτσι γενικεύω κάθε παλιό ή σύγχρονο ή μελλοντικά σύγχρονο μηχάνημα που μπορεί να προκαλέσει μια ραδιενέργεια. Έτσι τα νερά να μολυνθούν και οι άνθρωποι να πεθαίνουν από τη ραδιενέργεια αυτή. Ακόμη μπορεί να έχουμε και έχουμε, αυτό τουλάχιστον στην εποχή μας συμβαίνει, σε ένα βαθμό τρομερά ανησυχητικό, όπως είναι τα λίμματα των εργοστασίων που πέφτουν στη θάλασσα και στα ποτάμια. Ο ποινιός είναι ίσως περίπου άχρηστος ή αρχίζει να είναι άχρηστος. Η Μεσόγειος θάλασσα είναι η πιο μολυσμένη θάλασσα του κόσμου. Τα διαβάζετε αυτά και τα γνωρίζετε. Η πιο μολυσμένη θάλασσα, αυτή η κλειστή θάλασσα. Το Αιγαίον Πέλαγος δεν είναι πια το ωραίο Αιγαίον Πέλαγος. Ο Σαρωνικός, μη κάνετε κουβέντα γι' αυτόν. Ο Θερμαϊκός, από τον οποίο και αφοδιαζόμε τα ψάρια, μη κάνετε κουβέντα πια γι' αυτόν. Έχω ένα απόκομα εφημερίδες. Καρκινογόνα μύδια, λέει, στο Θερμαϊκό. Αυτό κατ' επανάληψη έχει γίνει. Μολυσμένα τα ψάρια έχουν σε πολύ σοβαρό βαθμό μόλυνση τα ψάρια, διότι πέφτουν λίμματα των εργοστασίων μέσα στα νερά του Θερμαϊκού. Έχω αυτό το απόκομα. Οπότε λέει εδώ πολλά, να μην σας το διαβάζω φυσικά, και βλέπουμε ότι οι θάλασσες μας διαρκώς μολύνονται. Σημειώσατε δε ότι όταν μολυνθούν οι θάλασσές μας με όλα αυτά τα στοιχεία, δεν είναι δυνατό να επανέλθει να καθαριστεί το νερό. Δεν υπάρχει περίπτωση να καθαριστεί το νερό. Για να μην πω δια τα φυτοφάρμακα τα οποία πέφτουν στη γη, με αυτή την αλόγιστη χρήση που γίνεται για να έχουμε ωραία φρούτα, να έχουμε πολλά, να έχουμε αυτή την ευδαιμονία, έχουμε καταστρέψει τη γη με την χρήση των φυτοφαρμάκων ανεπανορθώτως. Μέχρι που ίσως να τελειώσει η ιστορία της γης, η γη μας θα είναι μολυσμένη. Έτσι λέγουν οι ειδικοί. Το DDT που κάποτε ερείπτετο μένει και θα μένει μέσα στη γη. Ακόμη, αγαπητοί μου, στο αίμα μας κυκλοφορεί, τι λέτε κυκλοφορεί, έξω από τα πολλά δηλητήρια που κυκλοφορούν, κυκλοφορεί και νάιλον. Πώς κυκλοφορεί το νάιλον? Όταν βάζουμε το φαΐ μας μέσα σε νάιλον κουτιά, νάιλον σακούλες κτλ, παίρνουν οι τροφές από το νάιλον, θεωρεί το νάιλον πολύ επικίνδυνο, αλλά πολλές βιομηχανίες είναι εκείνες που θα κλείσουν αν έπρεπε να το καταργήσουμε, και τι αλλιώτικα θα κάνουμε, να γυρίσουμε στα πύλινα και στα γυάλινα, τα οποία βεβαίως είναι φυσικά υλικά και είναι τελείως αυλαβή για τον άνθρωπο. Έτσι μέσα στο αίμα όλων μας κυκλοφορεί νάιλον. Και αν ανεβεί σε κάποια στάθμη, αρχίζουν οι αρρώστιες. Οι καρκίνοι, οι λευκαιμίες, οι ποικίλες αρρώστιες, αυτές που τόσο πλούσιες στην εποχή μας έχουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε μία μόλυνση πια του περιβάλλοντος. Αυτή η ονομασία άψυνθος είναι εκ του φαρμακευτικού φυτού Αρτεμισία ή Αψύνθιος. Υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι φυτό, αρωματώδες, πικρό στη γεύση. Στους Εβραίους υπήρχε η αντίληψη, και με αυτή την έννοια γράφεται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, ότι ήτο δηλητηριώδες. Βεβαίως δεν είναι δηλητηριώδες φυτών, αλλά σε μια μεγάλη δόση, το απόσταγμά του σε μια μεγάλη δόση προκαλεί τοξικότητα. Σας είπα όμως, κατά την εβραϊκή φιλολογία θεωρείται ότι είναι δηλητηριώδες. Και με αυτή την έννοια γράφεται και αλληγορικός πια στην Αγία Γραφή. Ακόμη λέει ο άψυνθος, είτε σε εκφορά αρσενικού γένους, να σας πω και αυτό το σημείο, διότι γίνεται κατά προσαρμογή προς το γένος της λέξεως ο αστήρ. Ο αστήρ που λέγεται άψυνθος, ενώ είναι η άψυνθος. Για να κάνει λοιπόν να ταιριάξει
την άψυνθο με το αρσενικού γένους. Αστήρ λέγει ο άψυνθος. Μην ξεχνάτε δε ότι κατά την εβραϊκή αντίληψη, έκφραση, τα ονόματα των αντικειμένων, των προσώπων ή των τόπων λαμβάνονται από μια ιδιότητα ή από ένα περιστατικό. Ενθυμίστε το φυτόν εκείνο στο οποίο τα κλαδιά ήταν μπερδεμένος ένας κρυός όταν ο Αβραάμ πήγε να θυσιάσει τον Ισάκ. Πώς είναι το όνομα εκείνου του φυτού? Σαβόκ. Τι θα πει αυτό? Σε κανένα λεξικό δεν βρίσκουμε την ονομασία αυτή. Απλούστατα. Διότι η λέξη αυτή θα πει άφεσης. Γιατί λέγεται άφεσης? Διότι με τον τρόπο αυτόν αφέθηκε η θυσία του Ισάκ και ανταυτού έγινε η θυσία του κρύου. Συνεπώς, η ονομασία του φυτού δεν είναι σαν φυτό που έχει κάποιο όνομα. Δεν είναι η ονομασία του σαν φυτό που έχει κάποιο όνομα, αλλά παίρνει ένα όνομα επιπλέον ένεκα της ιδιότητας που δημιουργήθηκε. Δηλαδή το ότι επάνω σε αυτό μπλέστηκαν τα κέρατα του κρυού και έτσι δεν θυσιάστηκε ο Ισάκ. Έτσι και εδώ πέρα, αγαπητοί μου, άψυνθος, ο αστήρ λέγεται άψυνθος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα επιφέρει πικρία. Άρα ονομάζεται άψυνθος. Γιατί ο άψυνθος ή η άψυνθος είναι πικρά. Είναι κάτι που συχνά το βρίσκουμε αυτό στην Αγία Γραφή και ας το γνωρίζετε, εφόσον βέβαια μελετάτε την Αγία Γραφή. Έτσι κινδυνεύουμε στην εποχή μας, όπως βλέπετε, να μολύνουμε τα πάντα. Τα πάντα να μολύνουμε. Τρώμε και μας τρώνε τα φαγητά. Ούτε ελεύθερα μπορούμε να πιούμε νερό, οπουδήποτε. Ούτε ελεύθερα μπορούμε να φάμε κάτι, να πούμε το ψωμί και εκείνο έχει μέσα, πόσα έχει μέσα, με τη γενική ονομασία δελτιωτικά. Δελτιωτικά. Ούτε τρόφιμα, κονσέρβες, μην μιλάτε για κονσέρβες, κατεψυγμένα. Ή να πούμε για τα νοπά που βάζουν ορμόνες, τούτα ή εκείνα. Ούτε αυτόν τον αέρα ελευθέρως δεν μπορούμε να απολαύσουμε. Παραβάλλατε την περίπτωση του νεύρου της Αττικής. Να πας στην Αττική και να αναπνεύσεις με την καρδιά σου τι? Το ωραίο θυμαρίσκιο αεράκι της κάποτε, το κάποτε ωραίο θυμαρίσκιο αεράκι του Ημιτού ή της Πεντέλης. Πάει αυτό, πέθανε, οριστικά ίσως. Ακόμη αγαπητοί μου, δεν αποκλείεται, εξάλλου μελετάτε, και ένας χημικός πόλεμος. Εάν υποτεθεί ότι πέφτει μια ειδική βόμβα που μπορεί να έχει μέσα ειδικά αέρια, ειδικές ουσίες ή μικρόβια. Υπάρχουν μικρόβια που η ποσότητά τους, λέει, είναι όσο μία δάκτυλίθρα και που τα μικρόβια αυτά μπορούν να καταστρέψουν ολόκληρη τη ζωή επάνω στην γη. Εάν λοιπόν πέφτει μία βόμβα, ένα φλεγόμενο όρος, συγγνώμη, ένα αστήρ, ο άψυντος, πικρός, και πέφτει επάνω στα νερά. Δηλαδή, τα βλέπει κανείς, σε προκαλεί πια αυτή η ερμηνεία, η ρεαλιστική, η καταγράμμα. Σε προκαλεί, γιατί έχουμε τα δεδομένα αυτά πια στην εποχή μας, που να είναι χημική αυτή η βόμβα και έτσι να πέσει και να μολύνει τα νερά. Ποιος θα μπορούσε πλέον να πιει? Από πού? Και πίνοντας οι άνθρωποι σκάλδος από τη δίψα, θα πεθαίνουν. Δεν αποκλείεται όμως, αγαπητοί μου, ακόμη αυτή η πτώση του αστέρας να είναι και ένας μετεωρίτης, να είναι πράγματι κάτι που έρχεται από άλλη γη, από άλλων χώρων. Βεβαίως οι μετεωρίτες δεν είναι παρά πέτρες μεγέθους από το κεφαλάκι της καρφίτσας και πιο μικρό ακόμη, μέχρι τόνοι ολόκληροι, χιλιάδες τόνοι πέτρες, διαλυμένου ίσως από τη διάλυση κάποιου ή κάποιων πλανητών. Και αυτές οι πέτρες είναι αδέσποτες, γυρίζουν, όχι ακριβώς αδέσποτες, γιατί ο Θεός δεν έχει τίποτα κάνει αδέσποτον, για μας είναι αδέσποτες ή ένας γενικός χαρακτηρισμός. Στρέφονται σε μια τροχιά, συμπίπτει πολλές φορές λοιπόν η τροχιά της γης με την τροχιά αυτών, μπαίνουν στην ατμόσφαιρα και είναι αυτά που βλέπουμε σαν αστέρια που πέφτουν τάχα ξαφνικά, ξεκολλάει ένα αστέρι από τον ουρανό, παρουσιάζει μια γραμμή φωτεινή και πέφτει. Αυτό το ξέρετε ότι μπορεί να είναι ένας
ένας διάτονας στη Ήρθε. Έχουμε τους διάτοντες αστέρες, έχουμε τις βολίδες και τους μετεωρίτες. Είναι τρεις κατηγορίες. Διάτονας στη Ήρθε, που να είναι όσο το κεφαλάκι της καρφίτσας. Τόσο μικρό. Μπήκε στην ατμόσφαιρα και παρήγαγε αυτήν την τρομακτική ενέργεια σε φως, που είναι σε πολύ μεγάλο ύψος βέβαια, και το βλέπουμε όπως το βλέπουμε σαν ένα αστέρι που πέφτει. Αν είναι βολής, είναι λίγο πιο μεγάλο το υλικό, κάνει κρότο πολλές φορές όταν μπαίνει μέσα στην ατμόσφαιρα. Και όταν είναι μετεωρίτης, δηλαδή μεγάλος βράχος πια, από μερικά κιλά έως μερικούς τόνους ή χιλιάδες τόνους που θα πέσουν επάνω στη γη, τότε προκαλούν κάτι αληθινά φοβερό. Θα σας αναφέρω μόνο δύο περιστατικά, γιατί στον αιώνα μας έχουν πέσει πολλοί μετεωρίτες, σε όλους τους αιώνες έχουν πέσει. Θα σας αναφέρω έναν παλιό και έναν σύγχρονο. Διότι, όπως λέγει εδώ, έχουμε ως όρος μέγα, πυρή και όμενον. Δεν μοιάζει ότι μπορεί να είναι ένας μετεωρίτης. Και έπεσε εκ του ουρανού, αστήρ μέγας και όμενος ως λαμπάς. Αναφέρεται στη δεύτερη πληγή και στην τρίτη πληγή. Η περιγραφή δεν μοιάζει σαν να είναι, ένας μετεωρίτης, αφού πέφτει και όμενο μέσα στην ατμόσφαιρα και πέφτει επί της γης. Λοιπόν, ευρέθηκε ένας λάκκος στην Αριζόνα, στο μέσο της ερήμου της Αριζόνας της Αμερικής, ένας λάκκος τεράστιος. Αυτός δημιουργήθηκε από την πτώση ενός μετεωρίτου. Σε μια όχι πολύ παλιά αστρονομία βρήκα ότι έπεσε προ 5.000 ετών. Σε μια νεότερη αστρονομία μετρήθηκαν πάλι τα πράγματα ότι έπεσε προ 22.000 ετών. Μια μικρή παρένθεση. Αυτές οι μετρήσεις, όταν μάλιστα χρησιμοποιούνται και για να προσδιορίσουν παλαιοντολογικά ευρήματα, ξέρετε πόσο νερό χωράνε. Το λέω και εκείνους που θα ήθελαν να υποστηρίξουν ότι καταγόμαστε από τη Μαϊμού. Να, χοντρικά σας το λέω τώρα. Πόσο νερό χωράνε αυτές οι μετρήσεις που γίνονται. Οι ίδιοι επιστήμονες τι λέγουν. 5.000 χρόνια μετά, 22.000 χρόνια. Ανέβηκε η τιμή. Ας είναι. Προκάλεσε λοιπόν η πτώση αυτού του μετεωρίτου έναν κρατήρα διαμέτρου 1.800 μέτρων, με βάθος 200 μέτρα και 40 μέτρα πάνω από το έδαφος της ερήμου. Δήλατε αυτός ο κρατήρας να περιλάβει 20 ποδοσφαιρικά γήπεδα με 2,5 εκατομμύρια θεατάς. Τόσο μεγάλος λάκκος ανοίχθηκε. Το βάρος που έπεσε του μετεωρίτου από το άνοιγμα που έκανε υπολογίζεται σε 12 εκατομμύρια τόνους. Ομοίως έχουμε και μία άλλη πτώση ενός αντικειμένου, κανείς δεν το είδε, κανείς δεν το ξέρει, παρότι έγινε στον αιώνα μας και αισθάθηκε τρομακτικό. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς πρέπει να γνωρίζετε το περιστατικό. Μόνο με δύο λόγια θα σας το πω. Έπεσε στις 30 Ιουνίου του 1908. Συνεπώς είναι στον αιώνα μας, στην Σιβηρία. Και προκάλεσε εκρήξεις, όχι μία, πολλές, που ακούστηκαν σε απόσταση 1.000 χιλιόμετρων. Δηλαδή, σαν να συνέβη κάτι στα σύνορα και ο κρότος να ακούστηκε στην Κρήτη, χοντρικά. Τι κρότος πρέπει να ήταν αυτός? Προκάλεσε σεισμό που όλοι οι σεισμογράφοι του κόσμου κατέγραψαν αυτή την κίνηση των εγκυμάτων, που τα κύματα πολλές φορές έκαναν το γύρο της γης. Η περιγραφή είναι τρομακτική. Εθεάθησαν φλόγες ύψους 20.000 μέτρων εις απόσταση 400.000, αφού έφτασε η όραση αυτών των πραγμάτων έως τη Μαύρη Θάλασσα, ενώ συνέβη στην Σιβηρία, σε μια πραγματικά απρόσιτη περιοχή, διότι κανείς δεν μπόρεσε να πάει εκεί παρά η πρώτη αποστολή που οργανώθηκε έγινε το 1927, 20 περίπου χρόνια μετά από την πτώση, και μόνο με αεροπλάνο. Τι παρατηρήθηκε λοιπόν? Παρατηρήθηκε ότι δάσος ήταν. Τα δέντρα είχαν όλα κοπεί και όλα έδειχναν σε μία έκταση, σε μία ακτίνα από το κέντρο της πτώσεως 60 χιλιόμετρων, όλα να είναι κάτω τα δέντρα, η κορμή, όλα κάτω, και να είναι ακτινοτά.
δηλαδή να κινούνται, να έχουν πέσει σε μια αχυρωτή, θα λέγαμε, κατεύθυνση από τον κέντρο της πτώσεως αυτού του περιέργου αντικειμένου. Υπολογίζεται το βάρος του να ήταν 100.000 τόνοι αυτό που έπεσε. Τι ήταν? Κανείς μέχρι σήμερα δεν ξέρει τι ήταν. Διατυπώθηκαν διάφορες θεωρίες. Μία από αυτές, η οποία δεν θεωρήθηκε όμως επαρκής, θα σας την πω ωστόσο, γιατί το θέμα μέχρι σήμερα, το βιβλίο που διάβασα είναι το 1977, η αστρονομία, συνεπώς είναι σχετικά πολύ νέα, μέχρι σήμερα δεν δόθηκε καμία απάντηση, ότι πίθανος, σας είπα όμως ότι αυτή η θεωρία δεν θεωρείται επαρκής, πιθανώς να ήταν αντιήλιο. Δηλαδή, ένα κομμάτι ύλης που ήρθε από το στερέωμα, από τον ουρανό, η συμπεριφορά αυτής της ύλης να είναι αντίστροφη σε σχέση με τη συμπεριφορά της ύλης που έχουμε εδώ στη Γη. Όπως, για να καταλάβετε, λέμε ότι ένα άτομο ύλης, το έχουμε τον πυρήνα, και έχουμε και το ηλεκτρόν. Ο πυρήνα είναι θετικός, το ηλεκτρόνιο είναι αρνητικό από πλευράς φορτίου ηλεκτρικού. Να είναι το αντίστροφο. Ο πυρήνας να είναι αρνητικός και το ηλεκτρόνιο να είναι θετικό. Τι γίνεται? Είναι κάτι που έχει γίνει στα εργαστήρια και γίνεται στα εργαστήρια. Μπορεί να κάνουμε μια τεχνητή ύλη, θα λέγαμε, τεχνητή αντιύλη. Όταν ενωθεί η ύλη με την αντιύλη, αμέσως έχουμε εξαέρωση, εξαήλωση, απόδοση δηλαδή ενεργίας, δεν μένει τίποτα υπόλοιπο, γιατί δεν βρέθηκε τίποτα υπόλοιπο από όλα αυτά τα πράγματα, και ακόμα δημιουργεί έκκληση ενεργίας φοβερή. Γι' αυτό το λόγο έγινε αυτή η τρομακτική έκρηξη. Σημειώσατε δε, όπως λέγεται, ότι εάν έπεφτε 4 ώρες και κάτι λεπτά νωρίτερα, θα είχε πέσει επάνω στο Στάλιγκραντ και όλη η πόλη θα είχε καταστραφεί. Έπεσε όμως στην έρημο της Σιβηρίας και κανείς δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Πολύ μακριά από κατοικημένες περιοχές. Το 1908. Ο Θεός, ο οποίος χρησιμοποιεί υλικά στοιχεία και νόμους φυσικούς όταν έρχεται να πλήξει, γιατί θα απεκλείεται να είναι ένας ασυνήθις μετεωρίτης? Σημειώσατε ότι όταν ο Θεός έκανε το θαύμα να χωρίσει η Ερυθρά Θάλασσα και να γίνει ξηρά και να περάσουν από εκεί οι Εβραίοι, μην ξεχνάτε ότι φυσικά μέσα χρησιμοποιήσει ο Θεός. Όλη νύχτα λέγει το Ιερόν Κείμενον, έπνεε νότος, νότιος άνεμος, σφαδρός, και με την πίεση του διαχώρισε τα νερά και έμεινε αυτή η λωρίδα εις τρόπον ώστε να μπορούν να περάσουν από εκεί οι Εβραίοι. Το θαύμα που βρίσκεται, το θαύμα βρίσκεται ότι αυτό έγινε, κάτι που είναι πάρα πολύ σπάνιο αν μπορεί να επαναληφθεί. Ένας φίλος μου έλεγε, συμμαθητής μου που μένει στην Αγγλία, ότι έγινε το είδε αυτό σε ένα ποτάμι της Βορείου Αγγλίας. Το είδε αυτό. Ο αέρας είχε, λέγει, σταματήσει το νερό του ποταμού και δεν έρεε, είχε, δηλαδή ενώ έτρεχε είχε σταματήσει εκεί σαν ένα τείχος, κάποιο άλλο νερό έφυγε, εκείνο εστάθηκε εκεί. Πώς έγινε τώρα ακριβώς δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι μπορεί να επαναληφθεί κάτι. Το θαύμα που βρίσκεται, το θαύμα βρίσκεται ότι έγινε τη στιγμή που ο Θεός το χρειάζεται. Εκεί είναι το θαύμα. Ο Θεός όμως χρησιμοποιεί φυσικά μέσα για να κάνει το θαύμα. Μην το ξεχνάτε. Έτσι, πάλι η Αγία Γραφή μας βοηθάει να αντιληφθούμε, για να καταλάβουμε αυτά που γράφονται τώρα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Δεν θα είναι κάτι υπερφυσικό, δεν θα είναι πνευματικό θέμα. Θα είναι πάλι υλικά πράγματα, υλικά στοιχεία, τα οποία όμως θα στραφούν εναντίον της γης μας. Και τώρα, ερχόμεθα στην τετάρτη πληγή. Και ο τέταρτος άγγελος εσάλπισε και επλήγει το τρίτον του ηλίου και το τρίτον της σελήνης και το τρίτον των αστέρων, ή να σκοτιστεί το τρίτον αυτών και το τρίτον αυτής μη φανεί η ημέρα και η νύχτα ομοίως. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε πλήξη. Τώρα
της ατμοσφαίρας. Η θάλασσα, η ξηρά πρώτα, η θάλασσα μετά, τα γλυκά νερά μετά, τώρα είναι η ατμόσφαιρα. Και πλήττεται η ατμόσφαιρα με συνέπειες επάνω στον ήλιο, στη σελήνη και στα αστέρια. Προσέξτε τι θα πει με συνέπειες. Δεν φτάνει τίποτα βέβαια στα αστέρια, αλλά σε σχέση με τη Γη. Σας διαβάζω μια μετάφραση από τη σύντομη μετάφραση του αημνίου του Παναγιώτη Τρεμπέλα. «Και ο τέταρτος άγγελος εσάλπισε και εσήμανε την θεομηνίαν κατά των ουρανίων σωμάτων και της ατμοσφαίρας και εκτυπήθη το εν τρίτον του φωτός και της ζωογόνου θερμότητος του ηλίου και το εν τρίτον της σελήνης και το εν τρίτον του φωτός των ουρανίων αυτών φωστήρων και προκληθούν μετεωρολογικές ανομαλίες και αναστατώσεις και δια να μην φανεί το εν τρίτον της αστροφενιάς και του σελινόφωτος». Ώστε λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Έχουμε μία φωτιστική ανομαλία των ουρανίων σωμάτων σε σχέση με τη Γη. Δεν πρόκειται περί αλλοιώσεως των ουρανίων σωμάτων, όπως λέγαμε εις το άνοιγμα των σφραγίδων, που θα είναι κάτι προς στο τέλος πια, όταν η κτήση θα ετοιμάζεται να αλλάξει. Δεν πρόκειται περί αλλοιώσεως των ουρανίων σωμάτων, αλλά σε σχέση με τη Γη στην φωτιστική τους προσφορά. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα υπάρχει ένα μετεωρολογικό φαινόμενο το οποίο θα κρύπτει το 1 τρίτο του φωτός των ουρανίων σωμάτων. Όπως θα λέγαμε, έχουμε μια συννεφιά που δεν είναι από σύννεφο, το γνωστό μας σύννεφο που είναι στα γονίδια νερού, που θα πέσει σε λίγο, θα γίνει χιόνι, θα γίνει χαλάζικη, θα γίνει βροχή, θα το πάει ο άνεμος, θα φύγει, αλλά κάτι που δεν θα μπορούμε να το διώξουμε και που θα είναι ψηλά και θα μας εμποδίζει στο να δεχόμεθα την φωτιστικότητα των ουρανίων σωμάτων. Το φαινόμενο θα είναι μετεωρολογικό. Για να το καταλάβουμε, θα σας έλεγα τούτο, ότι η πληγή αυτή είναι αντίστοιχος με την 9η πληγή του Φαραώ. Ακούστε την πληγή του Φαραώ και θα μας δώσει πολλά στοιχεία να καταλάβουμε αυτή την πληγή των εσχάτων. «Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν, έκτινον την χείρα σου εις των ουρανών και γεννηθεί το σκότος επί γης Αιγύπτου, ψηλαφυτών σκότος». Κάνει επανάληψη. Άπλωσε το χέρι σου, λέει, στον ουρανό και θα γίνει σκοτάδι. Σκοτάδι ψηλαφυτό, όπως θα λέγαμε, να ψάχνει κανείς για να βρει κάτι, όπως μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που δεν έχει φως, ψαχουλεύοντας προσπαθεί να βρει κάτι. «Εξέτεινε δε Μωυσής την χείρα εις των ουρανών και γένετο σκότος, γνώφος, θύελα, επί πάσαν γην Αιγύπτου 3 ημέρες. Και ουκίδεν ουδείς των αδελφών αυτού 3 ημέρες. Και ούτε ξανέστη ουδείς εκ της σπίτης αυτού», δεν βγήκε από το σπίτι του, ούτε σηκώθηκε από το κρεβάτι του, 3 ημέρες. Εν αντιθέσει, πάση δε της Ιης Ισραήλ, φως ειν εν πάση εις καταιγίνοντο. Στην περιοχή Γεσέμ που ήσαν οι Εβραίοι, εκεί δεν υπήρχε τίποτα σκοτάδι, κανονικά. Ανέτειλε και έδιε ο ήλιος και υπήρχε όλοι, θα λέγαμε, η φωτεινότητα του ηλίου, της σελήνης και των αστέρων. Αυτή η πληγή λοιπόν, όπως σας είπα, του Φαραώ, έρχεται να μας βοηθήσει στο να κατανοήσουμε αυτή την 4η πληγή της Αποκαλύψεως. Πάντως, είναι αξιοπαρατήρητο ότι η πληγή του Φαραώ ήταν σκότος ψηλαφυτών, ενώ εδώ δεν θα έχουμε σκότος ψηλαφυτών, αλλά απλώς θα έχουμε μόνο μείωση της ηλιοφανίας, δηλαδή του φωτός του ηλίου ή της σελήνης, μόνο μείωση κατά το 1 τρίτο. Ό,τι ακούσατε μέχρι τώρα σαν 4η πληγή, από την 1η μέχρι την 4η, αντιλαμβάνεστε περί τίνος πρόκειται. Ότι όλα αυτά αναφέρονται εις το περιβάλλον του ανθρώπου.
Ξαναλέγω. Στην κυρά, στη θάλασσα, στα ποτάμια και τώρα στην ατμόσφαιρα. Τι θα είναι αυτό το κάτι, ώστε θα έχουμε τον έφος της Αττικής, αυτό το διαβόητο τέλος πάντων, που όταν βέβαια έτσι αφαιρεί οπωσδήποτε, δεν αφαιρεί από την ηλιοφάνεια, όταν υπάρχει μια αχλής, διότι εδώ είναι η πληγή, σκότος, γνώφος, θύελα. Είναι λοιπόν μετεωρολογικό, είναι καθαρά, είναι φανερό. Όλα αυτά τι φανερώνουν, φανερώνουν ότι έχουμε μια πληγή του περιβάλλοντος του ανθρώπου. Θα σας θυμίσω, ή καλύτερα, μας θυμίσει έναν πάρα πολύ σύγχρονο όρο που τον έχω ακούσει στα δελτία ειδήσεων και τα λοιπά. Περιβαλλοντολογία. Είναι καινούριος όρος αυτός. Περιβαλλοντολογία. Δηλαδή, πάνω ό,τι αφορά το περιβάλλον. Δηλαδή, πώς θα φροντίσουμε να μην ρυπαίνεται το περιβάλλον μας. Τι να φροντίσουμε, να καθαρίσουμε από τη ρύπανση το περιβάλλον μας. Δηλαδή περιβαλλοντολογία. Σας κάνει εντύπωση ότι σε καμιά άλλη εποχή, μα καμιά άλλη εποχή, ποτέ δεν παρατηρήθηκε κάτι τέτοιο? Πότε ο άνθρωπος εφρόντισε για να διορθώσει το περιβάλλον του? Οι οικοκυρές σκουπίζαν την αυλή τους. Τι άλλο? Αν περνούσε καμιά φορά σε κανένα κάρο και το ζώο εκεί κόπριζε στο δρόμο, ή κάποια αυτοκίνητα που λέει βούφκα σ' αέρια για μια στιγμή, όλα περνούσαν. Όλα περνούσαν. Σήμερα έχουμε μια μόνιμη κατάσταση μολύνσεως του περιβάλλοντος. Έτσι παρατηρούμε ότι οι τέσσερις αυτές πληγές αναφέρονται σε αυτή τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Σας κάνει εντύπωση? Αλλά όμως είδε, αυτά που ζούμε αυτή τη στιγμή είναι οπωσδήποτε πρωινιακά, διότι φαίνεται ότι θα ζήσουμε πολύ άσχημες καταστάσεις, διότι θα φάμε στο σημείο να γίνουμε μύδε. Ο μύδας λέγει ότι έπιανε γίνονται χρυσάφι. Πήγαινε να φάει χρυσάφι, πού να το φάει? Ό,τι πήγαινε να πιάσει, χρυσάφι. Θα είμαστε πλούσιοι, αλλά δεν θα μπορούμε τίποτα να φάμε πια. Θα βλέπουμε την ωραία θάλασσα, αλλά τίποτα δεν μπορούμε να φάμε. Τα ψάρια, τίποτα δεν μπορούμε να φάμε. Το κρέας, το γάλα, τίποτα. Μάλιστα, είναι γνωστό ότι όταν γίνεται μια έκρηξη μιας βόμβας, η ραδιενέργεια απορροφάται πολύ εύκολα από το χορτάρι και οι αγελάδες τρώγοντας το χορτάρι παρουσιάζουν στο γάλα τους ραδιενέργεια. Θα βλέπουμε λοιπόν το γάλα, θα λέμε ραδιενεργών. Το κρέας, ραδιενεργών. Το παρακάτω, ραδιενεργών. Θα τα βλέπουμε και θα μπορούμε τίποτα να κάνουμε. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα βλέπετε εδώ να υπάρχει μια κατάσταση πολύ άσχημη και έχει αρχίσει αυτή, έχει αρχίσει εις αυτό το περιβάλλον. Αλλά προσέξτε, μένουν ακόμα τρεις υπόλοιπες πληγές. Εφτά είναι όλες. Οι τέσσερις αναφέρονται στο περιβάλλον. Οι τρεις αναφέρονται στον άνθρωπο. Εδώ όμως η αγάπη του Θεού κάνει το εξής. Προσβάλλει το περιβάλλον για να δημιουργήσει μετάνοια εις τον άνθρωπο και να επιστρέψει εις τον Θεό. Πριν πειράξει τον άνθρωπο. Εάν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος, τότε θα επέλθουν και οι τρεις άλλες πληγές που θα τον πλήξουν κατευθείαν. Πριν λοιπόν γίνει αυτή η πληγή, επέλθουν αυτές οι τρεις πληγές που θα αναφέρονται στον άνθρωπο, γίνεται μια μικρή διακοπή. Μια παρένθεση γίνεται, ένα κάτι, μια μικρή διακοπή. Άκουσα τέτοιο. Και είδον και ήκουσα ενός αετού πετωμένου εν μέσου ουρανήματι, λέγοντος φωνή μεγάλη, ουέ, 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 τους κατοικούντας επί της γης, εκ των λοιπών φωνών της άλπιγκος των τριών αγγέλων των μελώντων σαλπίζει. Είδα, λέγει, και ήκουσα έναν αετό που με σουρανούσε πετώντας και έλεγε με ανθρώπινη φωνή, αλίμονο, αλίμονο, αλίμονο στους ανθρώπους που κατοικούν πάνω στη γη από τις λοιπές φωνές σαλπίσματα των τριών σαλπίγκων που έρχονται να δώσουν τις υπόλοιπες τρεις πληγές στους ανθρώπους. Τι είναι αυτό?
είναι ένα προσκλητήριο μετανοίας. Είναι ένα κήρυγμα μετανοίας. Αλλά ένας αετός, εδώ προσέξτε, είναι μια παραδοξολογία. Ένας αετός θα κάνει το κήρυγμα της μετανοίας. Λοιπόν, αγαπητοί μου, μέχρι τώρα άνθρωποι έκαναν το κήρυγμα της μετανοίας. Και ο Νόε κήρυγμα μετανοίας έκανε στους συγχρόνους. Και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής κήρυγμα μετανοίας έκανε. Και μέχρι σήμερα κήρυγμα μετανοίας ακούγεται. Πόσοι το ακούν το κήρυγμα της μετανοίας? Όταν ο Θεός δει ότι δεν μπορεί να ακούσει το κήρυγμα της μετανοίας από τους κήρυκες που κηρύσουν την μετάνοια, τότε μετέρχεται μια παραδοξολογία, ένα παράδοξο φαινόμενο. Βάζει έναν αετό να φωνάζει το ουέ, ουέ, ουέ πολύ ψηλά να το ακούν με ανθρώπινη φωνή οι άνθρωποι. Θα μου πείτε παραμύθι, περιμένετε παρακαλώ. Λέγει ο Άγιος Ανδρέας, ουέ, ουέ, ουέ τους κατοικούντας επί της γης, εκ των λοιπόν φορών της άλπιγκος και των τριών αγγέλων των μελώντων σαλπίζειν, θα λέγουν. Δηλαδή, οι άνθρωποι θα λέγουν, ένας αετός ομιλεί. Περίεργο πράγμα. Ένας αετός ομιλεί. Τι λέει αυτός ο αετός? Λέγει αλίμονο στους ανθρώπους που δεν μετενόησαν για εκείνα που πρόκειται να έλθουν παρακάτω. Και βάζει ο Θεός τον αετό να φωνάζει, όπως κάποτε έβαλε το γάιδαρο του Βαλάμ, του μάγου, να τον εμποδίσει να μην πάγει στην χώρα Μουάβ να καταραστεί και να μαγεύσει τους Εβραίους. Τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Παρότι ο Θεός είπε να μην πάει, επήγε. Έζευκε το γάιδαρό του και πήγε. Η όνος του Βαλάμ, η διαφόητος όνος του Βαλάμ. Όπως προχωρούσε λοιπόν, το γαϊδουράκι πήγαινε και τον κολούσε επάνω στις μάνδρες των τοίχων. Είναι δεν μια συνήθεια των υποζυγίων αυτό να το κάνουν, όσοι είναι χωρικοί το ξέρουν. Άμα ανεβείς απάνω σε ένα τέτοιο υποζύγιο, θα σου φάει τα γόνατα, θα σου φάει τα πόδια, να σε πηγαίνει στις μάνδρες. Αυτό χτυπούσε το ζώο του να πηγαίνει καλά στο δρόμο. Αυτό πήγαινε εκεί. Μετά για μια στιγμή σταμάτησε και δεν προχωρούσε. Τι είμαστε ο Βαλάμ, ας χτυπάει το ζώο. Θα το χτυπάει ανελέητα. Τότε γυρίζει το κεφάλι του το ζώο και λέγει το υποζύγιο, τι με χτυπάς, με ανθρώπινη φωνή. Τι με χτυπάς, την ώρα που είπε το ζώο τι με χτυπάς, βλέπει μπροστά του έναν άγγελο, ο οποίος εμπόδιζε το ζώο να προχωρήσει. Ο άγγελος εμπόδιζε το ζώο να προχωρήσει. Και του λέγει ο άγγελος, πού πηγαίνεις? Στην Μουάβ. Δεν σου είπα να μην πας? Αλλά για αυτή την περίπτωση πήγαινε, αλλά θα πεις αυτά που θα σου βάλω στο στόμα. Ώστε μίλησε λοιπόν Ιώνος του Βαλάμ. Είναι αγαπητοί μου στο βιβλίο Δευτερονόμιον της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά τι ήταν όμως τότε αυτός ο αετός? Όπως ερμηνεύουν ο Άγιος Ανδρέας και Σαρίας, ήταν άγγελος. Άγγελος με μορφή αετού. Οι άγγελοι δίνονται τα πάντα να γίνουν. Και ο άγγελος φωνάζει. Θέλετε να δείτε και ένα ανάλογο στην Αγία Γραφή? Ακούσατε. Είναι το αστέρι της γεννήσεως. Το αστέρι της γεννήσεως, που με ρίχθηκε μία πορεία από τις κοπέλες, αλλά θα απαντήσω προσεχώς. Το αστέρι της γεννήσεως τι ήταν? Φυσικό αστέρι? Δεν ήταν φυσικό αστέρι, διότι παρουσίαζε στοιχεία τα οποία δεν είχε συμπεριφορά φυσικού αστέρος. Το αστέρι είναι στον ουρανό. Δίουν, ανατέλουν και βασιλεύουν και τίποτα άλλο. Το αστέρι της γεννήσεως λέει ανέτειλε. Ανέτειλε ως εξής. Εν τη ανατολή δεν σημαίνει το σημείο του ορίζοντο, σημαίνει ότι ανέτειλε πάνω. Είναι πολύ λαμπρό. Το αστέρι αυτό οδηγεί τους μάγους μέχρι τα Ιεροσόλυμα. Εκεί τους οδηγεί και χάνεται. Όταν χάθηκε το αστέρι, επανεμφανίζεται όταν βγήκαν από τα Ιεροσόλυμα. Και όταν έφτασαν στη Βηθλεέμ, αφού τους οδηγεί ανά πάσα στιγμή, εστάθηκε πάνω από το σπίτι που ήταν τον ήπιον Ιησούς. Ένα φυσικό αστέρι κινείται με αυτόν τον τρόπο?
Τι ήταν λοιπόν? Όλοι οι πατέρες συμφωνούν ότι ήταν άγγελος με μορφή αστέρος. Και ο αιτός που φωνάζει είναι άγγελος με μορφή αετού, για να δημιουργήσει αυτήν την παραδοξολογία, για να δημιουργήσει αίσθημα στους ανθρώπους, σχισμό στους ανθρώπους, να μετανοήσουν, να μετανοήσουν. Αλλά θα μετανοήσουν? Και φαίνεται δεν θα μετανοήσουν και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες φοβερές τρεις πληγές, για τις οποίες, αγαπητοί μου, θα μιλήσουμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη Κυριακή.